Γιατί να πεθαίνουν οι άνθρωποι νέοι? Είναι πραγματικά σπαραξικάρδιο αυτό. Θυμηθείτε δύο παιδιά. Σήμερα είχαμε την περικοπή που, την Ευαγγελική σήμερα, που ήταν η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου. Ένα κοριτσάκι 12 χρονών πέθανε, και ο γιος της χείρας της Ναΐν, που ήταν και αυτό νέο παιδί, έφηβος πρέπει να ήταν, και ήταν χείρα η μάνα του, δεν είχε άλλα παιδιά, πιθανώς να πέθανε ο σύζυγός της κάνοντας αυτό το παιδί, δεν είχε άλλα παιδιά, και τώρα αυτό το παιδί της πεθαίνει. Είναι σπαραξικάδιο πραγματικά, δεν υπάρχει αντίρρηση καμία. Αλλά όμως τι γίνεται? Αυτό σημαίνει το άδειλον του θανάτου, το αφανέρωτον του θανάτου, που μας λέγει ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, πάντοτε έτοιμοι. Λέγει εκεί στην Σοφία Σολομώντας ότι ο θάνατος δεν κοιτάζει, ή ο Θεός επιτρέπει να επέρχεται ο θάνατος, όχι μόνο στους ηλικιωμένους αλλά και στους νέους. Μπορεί κανείς ως νέος άνθρωπος να έχει φτάσει σε μία πληρότητα αγιότητος. Ο λαός το λέει ως εξής: τον ήθελε, λέει, ο Θεός και τον πήρε, τον νέον αυτόν άνθρωπο, τον ήθελε και τον πήρε, μάλιστα τον αγάπησε και τον πήρε. Ναι, είναι αληθές αυτό. Ή να μη, λέει, κακία αλλάξει, λέει η Αγία Γραφή τώρα, ή να μη κακία αλλάξει φρόνησιν αυτού. Διότι είναι μια ευεργεσία πράγματι όταν ο νέος άνθρωπος πεθάνει και δεν προλάβει να κάνει αμαρτίες. Είναι μια ευεργεσία του Θεού. Πάντως, εάν το πράγμα το μελετήσουμε, όσο και αν μοιάζει να είναι σπαραξικάρδιο αυτό το πράγμα, ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, ενός παλικαριού, μιας κοπέλας, δεν πάβουν όμως να υπάρχουν και τα καλά στοιχεία. Και αυτά τα καλά στοιχεία αναφέρονται στον χώρο της σωτηρίας. Αν ο άνθρωπος αυτός, το παιδί αυτό, ήταν ένα παιδί κοντά στο Θεό. Συνεπώς, ας ξέρουμε ότι και οι νέοι πεθαίνουν, να μην αμαρτάνουν οι νέοι και να πούνε ότι άμα θα γεράσω θα πεθάνω, άμα θα γεράσω θα μετανοήσω, συγγνώμη, θα μετανοήσω, αλλά πρέπει να μετανοούμε από τώρα. Και εξάλλου, δεν είναι κάτι άσχημο πράγμα να είσαι πνευματικός άνθρωπος, να χαρείς τα νιάτα σου μέσα στην χριστιανική ζωή. Κακό πράγμα είναι? Θα μου πείτε, μα είναι τόσο ελκυστικές οι χαρές του κόσμου. Αυτές οι χαρές του κόσμου δεν είναι χαρές του κόσμου, είναι βύθισμα εις τον άδη και εις την κόλαση. Αυτό ζηλεύεις. Ευτυχής εκείνος που μπορεί εκ νεότητός του να έχει αυτήν την ευλογία να γνωρίζει τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ ότι ο Εφραίνων, το λέει για τον εαυτό του, ο Εφραίνων τη νεότητά μου, εκείνος που μου δίνει χαρές για τα νιάτα μου. Έτσι θα έκανα μία έκκληση: μη ζηλέψετε ποτέ αυτές τις εντός εισαγωγικών χαρές του κόσμου τούτου. Δεν είναι χαρές, αλλά ζήστε και χαρείτε τη ζωή του Χριστού. Θα νιώσετε πραγματική εκεί χαρά και οριμότητα της προσωπικότητός σας.